Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες, άνεργοι και συνταξιούχοι. Η πανδημία και ο πόλεμος έδωσαν μια επιπλέον πρόφαση στις δυνάμεις του κεφαλαίου και τους πολιτικούς εκφραστές να κινηθούν με μεγαλύτερη ένταση κατά των εργαζόμενων και των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. Ζούμε πρωτόγνωρες πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις. Αρχηγοί πολιτικών κομμάτων παρακολουθούνται ως εχθροί της χώρας. Ο αυταρχισμός και οι κυβερνητικές αυθαιρεσίες αυξάνονται. Οι φυσικές επιθέσεις κατά των εργαζόμενων από δυνάμεις καταστολής εντείνονται και παίρνουν πιο άγρια μορφή. Ένας είναι ο στόχος τους, να τρομοκρατήσουν και να επιβάλλουν καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα για όλους τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση και το αντεργατικό αντισυνδικαλιστικό νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη θέλει να βάλει τα φόπλακα στη συλλογική δράση των εργαζόμενων. Σε αυτό το εργασιακό σκότος που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση για λογαριασμό της εργοδοσίας πρέπει να απαντήσουμε ταξικά, συντεταγμένα και μαχητικά. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους και σε όλους τους χώρους δουλειάς να πυκνώσουν τις γραμμές των εργατικών συνδικάτων, διότι μόνο η συλλογική δράση είναι ικανή να αντικρούσει τις επιθέσεις της εργοδοσίας στα δικαιώματά τους. Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε μάχες κατά της εργοδοσίας. Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά της αντεργατικής πολιτικής. Συναδέλφισες, συνάδελφοι, συναγωνιστές, στην επιχείρηση Μαλαματίνα δίνουμε ένα έντιμο και καθαρό αγώνα ενάντια στη νέα εργοδοσία για την ανάκληση των απολύσεων και την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η νέα εργοδοσία της ευρύτερης οικογένειας του Υπουργού Ενέργειας κυρίου Σκρέκα, αφού πήρε σχεδόν χαριστικά την επιχείρηση, εφόσον της χαρίστηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια, οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, άρχισε να απολύει παράνομα εργαζόμενους. Και αυτό παρά την υποχρέωσή της που απορρέει από το σχέδιο της εξυγίανσης που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζόμενων στην ίδια ειδικότητα και στο ίδιο τμήμα. Αλλά δεν υπολόγισε καλά την αντίδραση των εργαζόμενων, την ενότητα και την οργάνωσή τους. Δεν υπολόγισε καλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και την αλληλεγγύη που δείχνει προς την απεργία και το αίτημα για ανάκληση των απολύσεων. Νόμιζε ότι θα σπάσει τον αγώνα μας με τις βιαιότητες, με τις δυνάμεις καταστολής, τα χημικά, τους απεργοσπάστες και τις πολιτικές διασυνδέσεις. Ο απεργιακός αγώνας είναι μονόδρομος για τους απεργούς. Ας το σταθμίσει καλά αυτό η άλλη πλευρά. Εμείς θα συνεχίσουμε με τη δύναμη που μας δίνει η αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων από όλη την Ελλάδα μέχρι την τελική δικαίωση. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, λέμε όχι στην ποινικοποίηση και καταστολή των εργατικών αγώνων και απαιτούμε την ανάκληση των παράνομων απολύσεων, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και αυτό για να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου. Λέμε όχι στο νέο αντεργατικό και αντισυνδικαλιστικό νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη και απαιτούμε την κατάργηση καθώς και όλων των αντεργατικών νόμων και διαταγμάτων. Λέμε όχι στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, στα ελαστικά ωράρια και απαιτούμε ίση αμοιβή για ίση εργασία για όλους τους εργαζόμενους. Λέμε όχι στην ακρίβεια, την ανεργία και το υψηλό κόστος ενέργειας και απαιτούμε πραγματικά μέτρα που θα ανακουφίσουν τις εργατικές οικογένειες και τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Όλοι μαζί προχωράμε για να ανατρέψουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές και να ανοίξουμε το δρόμο
για ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, συνεχίζουμε. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Των εργατών η πάλι θα τη σπάσει. Ζήτω η απεργία στη Μαλαματίνα. Ζήτω η εργατική τάξη.